Έχουμε λοιπόν μια συνολική αβεβαιότητα να την απαριθμίσουμε ξεκινώντας από τη Βρετανία. Υπάρχει κάτι τουλάχιστον που είναι βέβαιο, ότι η Βρετανία δεν πρόκειται μέχρι να εκλεγεί νέος πρωθυπουργός και ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος να ενεργοποιήσει το άρθρο 50 της συνθήκης της Λισαβόνας και να ζητήσει διαπραγματεύσεις για την αποχώρησή της. Μισό λεπτό, κύριε Καπόπουλε, με συγχωρείτε. Ναι. Εγώ θυμάμαι μαζί, ακούσαμε την Παρασκευή τον κύριο Κάμερον. Έτυχε να τον ακούσουμε μαζί. Ναι. Ο άνθρωπος, πέρα από τα φάουλ του και αυτό γκολ του, έθεσε ένα χρονοδιάγραμμα. Είπε ότι εγώ μέχρι τον Οκτώβριο, θα το πω λαϊκά, δεν κουνώ. Θα εξασφαλίσω ομαλή διαδοχή, θα εξασφαλίσω ομαλή διαδικασία αγορών Βρετανίας κτλ. Και όποιος με το καλό είναι ο νέος ηγέτης της χώρας, ας τα βάλει μπροστά. Πόθεν προκύπτει μέσα στο Σαββατοκύριακο καταιγισμός δημοσιοευμάτων να το ξανασκέφτονται οι Βρετανοί, δεν ενεργοποιούν. Το είπανε ότι θα το ενεργοποιούσαν σήμερα το πρωί. Όχι, αλλά υπήρχε για ένα διάστημα η εντύπωση ότι θα πιεστεί η Βρετανία να το ενεργοποιήσει, κάτι που ήταν στο επίπεδο των εντυπώσεων, ότι κανείς δεν διαθέτει νομικά αυτή τη στιγμή, αποχώρηση της Βρετανίας δεν υπάρχει πριν η Βρετανία ζητήσει την ενεργοποίηση του άρθρου 50. Τώρα, γιατί ο Κάμερον μεταθέτει χρονικά την αποχώρησή του για 3 μήνες? Είναι από σεβασμό στις εσωκομματικές διαδικασίες, θέλει να γίνει πρώτα το ετήσιο συνέδριο του κόμματος. Θα μπορούσε να έχει παραιτηθεί και σήμερα, δεν ήθελε. Προφανώς θέλει να αφήσει να οριμάσουν οι συνθήκες και οι διεργασίες, ώστε αυτός που θα εκλεγεί στη θέση του να μην είναι απαραίτητα ο Μπορίς Τζόνσον και να μην είναι απαραίτητα ένας χρωματισμένος οπαδός του Brexit. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Πολύ απλά, με τα θέματα που βάζουν τόσο η Σκωτία όσο η Βόρεια Ιρλανδία. Δηλαδή το Σεπτέμβριο να έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα ότι κινδυνεύει η ενότητα του Ενωμένου Βασιλείου, ότι το Σκοτικό Κοινοβούλιο θα βάλει βέτο στο Brexit, αν μπορεί, και αυτό είναι συνταγματικά και νομικά μια χαρτογράφητη περιοχή, και ότι σε κάθε περίπτωση η Βόρεια Ιρλανδία και η Σκωτία θα προχωρήσουν σε δημοψήφισμα για την απόσχεσή τους από τη Μεγάλη Βρετανία. Μέσα σε ένα τέτοιο σκηνικό αλλάζουν τελείως τα δεδομένα, θα άλλαζαν τελείως τα δεδομένα της εκλογής του διαδόχου του κυρίου Κάμερον. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Όποιος και να είναι ο διάδοχος του Κάμερον, το Συντηρητικό Κόμμα είναι βαθιά διχασμένο, γιατί βίωσε τη σύγκρουση του Brexit και του Remain μέσα στις ίδιες του τις τάξεις. Άρα είναι πολύ πιθανό να πάμε σε πρόωρες εκλογές, με τους εργατικούς να είναι σε κυβέρνηση αναμονή. Αυτό φαίνεται από την ταχύτητα με την οποία οι συνεργάτες του Κόρμπιν τον καλούν να παραιτηθεί. Τι έχει συμβεί εκεί, κύριε Σαχίνη? Πολύ απλά τι του λένε? Είσαι πολύ παλαιοαριστερός στο προφίλ για να είσαι υποψήφιος πρωθυπουργός. Καλώς ήσουν σαν αρχηγός αντιπολίτευσης την επομένη μέρα μιας εκλογικής ήττας, όμως αυτό που μας χρειάζεται για να εκμεταλλευτούμε την εσωτερική σύγκρουση στο Συντηρητικό Κόμμα είναι κάποιος περισσότερο με το προφίλ του Μπλερ παρά με το προφίλ του αριστερού που επιστρέφει στις ρίζες της παράδοσης του Εργατικού Κόμματος. Άρα, το ποιος θα είναι ο διάδοχος του Κάμερον δεν μπορούμε να το πούμε με σιγουριά. Το αν θα γίνουν πρόωρες εκλογές και τη σκυτάλη θα την πάρουν οι εργατικοί, ούτε αυτό μπορούμε να το δούμε. Άρα, το πότε θα αρχίσει η διαπραγμάτευση και ποιο θα είναι το ζητούμενο στη διαπραγμάτευση, και αυτό παραμένει ανοιχτό. Δηλαδή, μια επόμενη κυβέρνηση, είτε συντηρητική είτε εργατική, υπό το βάρος της απειλής απόσχησης Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας ή υπό το φως νέων δεδομένων που προκύπτουν στις διαπραγματεύσεις, τίποτα δεν την εμποδίζει να ζητήσει νέο δημοψήφισμα. Ναι, αλλά έτσι δεν πάμε και σε μια λογική. Εγώ λέω ότι ο λαός μπορεί να επέλεξε λάθος, αλλά επέλεξε. Άρα τα δημοψηφίσματα τα καταργήσουμε. Έχουν γίνει 2 φορές δημοψηφίσματα, σας θυμίζω, και στην Ιρλανδία και στη Δανία. Το πρόβλημα είναι αλλού. Ναι. Με την πλειοψηφία υπέρ του Brexit, ο Βρετανικός λαός είπε τι δεν θέλει. Την επόμενη όμως μέρα... Δεν είπε τι θέλει, Δεν υπάρχει μια ηγεσία ικανή να πιάσει όλο αυτό το ρεύμα συνολικά και να πει τι θέλει. Σωστό. Και αυτό είναι το αδύνατο σημείο της αντισυστημικής αμφισβήτησης. Και αυτό προφανώς επηρέασε τους ψηφοφόρους την τελευταία στιγμή στην Ισπανία και είχαμε την ανατροπή και των δημοσκοπήσεων και των exit polls. Α, λέτε ότι έπαιξε ρόλο το Brexit δηλαδή? Νομίζω πως ναι, δηλαδή είχαμε αυξημένη αποχή. Αυξημένη αποχή τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν θέλω να ψηφίσω τα κατεστημένα κόμματα, τους σοσιαλιστές ή το Λαϊκό Κόμμα, αλλά και από την άλλη δεν πολύ εμπιστεύομαι τον Ιγκλέσιας και τους Ποδέμους.
Είναι περίεργο και παράδοξο μετά από 6 μήνες ακυβερνησίας να αυξάνονται οι αναποφάσιστοι. Κανείς θα έλεγε λογικά ότι τόσο σύντομες επαναληπτικές εκλογές μάλλον θα είχαν συσπυρώσει μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής. Άρα μας δίνεται μια, μ' αρέσει αυτή η εξήγηση που δεν την έχω ακούσει μέχρι στιγμής. Θέλω να μου πείτε τώρα κύριε Καπόπουλε, με αυτό το κλίμα προφανώς δεν προϊονίζεται μια ευχάριστη κατάσταση γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο τρόπος που αντιδρούν οι μεγάλοι παίκτες, γιατί το συζητάγαμε και την Παρασκευή και δεν ήσασταν αισιόδοξος και φοβάμαι ότι επιβεβαιώνεστε. Ναι. Βλέπω από τη μία η Γερμανία σαν να μην καταλαβαίνει τίποτα και η Γαλλία που θα περίμενε κανείς, ενώ συγκλονίζεται στο εσωτερικό της, να επιταχύνει τη συζήτηση που πρέπει να ανοίξει, να έχω τον κύριο Λαντ στην ουσία να είναι ορτινάτσα της κυρίας Μέρκελ. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ έτσι το κατάλαβα. Με τον Λαντ υπάρχει ένα ειδικό πρόβλημα, ότι είναι ένας πολιτικός που μόνο ένα θαύμα, και θαύματα δεν συμβαίνουν, θα μπορούσε να τον οδηγήσει στο να παραταθεί ο πολιτικός του βίος. Με δημοσκοπήσεις που του δίνουν ποσοστό γύρω στο 12%, είναι σαφές ότι μάλλον δεν θα τολμήσει να βάλει και υποψηφιότητα για την προεδρική εκλογή. Είναι μια μεγάλη αντίφαση ανάμεσα σε έναν συνταγματικό πλαίσιο που σου δίνει υπερεξουσίες, όπως αυτές που δίνει στον πρόεδρο της Γαλλίας στο Γαλλικό Σύνταγμα, και σε μια πολιτική απαξίωση που σε κάνει ουσιαστικά διεκπαιρεωτή των τρέχουσών υποθέσεων. Να το έχουμε υπόψη μας κι αυτό δηλαδή. Μάλιστα. Καλάβατε. Τη γερμανική πλευρά πώς τη βλέπετε, εμένετε στην άποψη ότι δύσκολα αλλάζει γνώμη? Κοιτάξτε, η γερμανική πλευρά προσπαθεί, κάνει ό,τι μπορεί να εκμεταλλευτεί θετικά για τα δικά της συμφέροντα αυτή την κρίση που έχει προκύψει. Η Γερμανία θα ήθελε να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα για να παραμείνει η Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη βολεύει ώστε να μην υποχρεωθεί να κάνει κινήσεις εμβάθυνσης ευρωπαϊκής ενοποίησης που δεν τη θέλει αυτή τη στιγμή. Θα ήθελε η Γερμανία να αποδειχθεί και προς τις άλλες χώρες της Ευρώπης ότι η αμφισβήτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αδιέξοδη. Ότι το να λες το τι δεν θέλω δεν είναι αναγκαστικά εναλλακτική λύση αξιόπιστη σε μια πραγματικότητα που σε δυσαρεστεί και σε συμπιέζει. Έτσι προσπαθεί να διαχειριστεί τα πράγματα. Και νομίζω ότι όλη η ανασφάλεια και όλη η αβεβαιότητα που παρήγαγε η ψήφος των Βρετανών υπέρ του Brexit για αρκετό διάστημα θα μας έχει σε ένα θολό τοπίο. Είναι φανερό ότι η Γερμανία δεν βιάζεται, δεν θέλει να πιέσει την Βρετανία και ότι τον τόνο τον δίνει περισσότερο ρητορικά η γαλλική πλευρά. Ναι, αλλά κοιτάξτε, δεν βιάζεται από τη μια. Γιατί σωστά διαπιστώνετε, άλλο το ψηφίζω Brexit και άλλο μετά έχω μια σαφώς εμπεδωμένη πλήρη πολιτική, πώς θα πορευτώ. Έχετε δίκιο. Αλλά απ' την άλλη, να πορευτείς και ως έχει, οι λαοί σου λένε δεν το θέλω. Και το ως έχει είναι όπως το λένε οι Γερμανοί. Ναι. Πού θα πάει αυτό να κάνω και ένα άλμα λογικό? Αν φτάσουμε στο 17, όπου οι Γάλλοι πρωτοέχουν εκλογές. Και δεν προκύψει αυτό που όλοι αναμένουν, να ενωθούν όλοι γύρω από μια υποψηφιότητα, να εμποδίσουν τη Λεπέν. Και πέσουν έξω οι δημοσκοπήσεις και η Λεπέν είναι πρόεδρος. Τι γίνεται? Σε αυτό το ερώτημα δεν μπορεί να απαντήσει κανείς. Σε αυτό που μπορεί να απαντήσει κανείς με βεβαιότητα είναι ότι με την εναλλακτική για τη Γερμανία, το κόμμα που βρίσκεται στα δεξιά των χριστιανοδημοκρατών της κυρίας Μέρκελ και το οποίο πέραν του ευρωσκεπτικισμού αυτή τη στιγμή ψαρεύει στα θολά νερά της ξενοφοβίας, του εθνικισμού και του ρατσισμού, αυτό το κόμμα δημοσκοπικά κινείται μεταξύ 15 και 20%. Δεν μπορώ να δω μέσα σε αυτή τη συγκυρία πως η κυρία Μέρκελ θα εμφανιστεί στην κοινή της γνώμη ότι νερώνει το κρασί των προδιαγραφών που η ίδια η Γερμανία έχει θέσει για περαιτέρω πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Βέβαια, την διευκολύνει το γεγονός να παραμείνει στο σημερινό status quo με επιχείρημα ότι αν πηγαίναμε πιο μπροστά θα ακυρώναμε μια τελευταία ευκαιρία προς τη Βρετανία. Άρα λέτε ότι περισσότερο βλέπετε να κινούμαστε με τη λογική της αδράνειας στο επόμενο διάστημα? Με τη λογική της αδράνειας και της αχαρτογράφητης περιοχής. Βλέπετε, τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κανείς με βεβαιότητα ότι ο διάδοχος του Κάμερον θα είναι ο Μπορίς Τζόνσον ή κάποιος που έχει ταυτιστεί με τον Brexit. Όταν απειλείται η ύπαρξη της Μεγάλης Βρετανίας, και το ξέραμε αυτό, δεν είναι κάτι καινούργιο ως ενιαίου κράτους, όταν σε αυτή την περίπτωση κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα. Δηλαδή οι Βρετανοί ψηφοφόροι, αν έχουν επίγνωση ότι αν επιμείνουν στο Brexit η χώρα τους διαλύεται, θα επιμείνουν?
Ερώτημα. Πείτε μου κάτι, όλα αυτά όμως συμβαίνουν στον ευρωπαϊκό χώρο την ώρα που από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού έχουμε επίσης μπαίνουμε σε εκλογική τροχιά από τη μια και συντελούνται και μεγάλες αλλαγές, με το ζόρι η Fed κρατάει τη μη περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων, ναι. Και απ' την άλλη, παρά την αρχική διαφαινόμενη επιβράδυνση της οικονομίας της Κίνας, τώρα φαίνεται ότι αλλάζει αυτό. Η Ευρώπη φαίνεται να έχει εκτροχιαστεί από αυτή τη συζήτηση. Να ξαναβρει η Ευρώπη τον εαυτό της και να βρει μια δυναμική προς τα μπροστά, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τι γίνεται στη Γαλλία και στη Γερμανία το 2017, το βρίσκω από δύσκολο ως αδύνατο. Αυτό που θα προσπαθήσει να κάνει η γερμανική ηγεσία, στην οποία έχουν πέσει όλες οι ευθύνες της περιφρούρησης Ευρώπης, είναι αυτό που λέμε περιορισμό ζημιών και να μην γίνουν μη αντιστρέψιμες καταστάσεις. Αυτό πιστεύω. Το Brexit μπορεί να επηρεάσει τις αμερικανικές εκλογές, το βρίσκεται τραβηγμένο? Το Brexit επηρεάζει με την έννοια ότι νομιμοποιεί την αντισυστημική διαμαρτυρία. Δηλαδή, αφού μια μεγάλη και ιστορική χώρα σαν τη Βρετανία επιτρέπει στον εαυτό της να πάρει το ρίσκο της αντισυστημικής επιλογής, γιατί να μην συμβεί και το ίδιο με τον Donald Trump στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα. Άρα λέτε ότι έχουν αλλάξει κάπως τα δεδομένα. Ναι, βέβαια εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εκεί ανοίγουν άλλα ερωτηματικά. Ένας Τραμπ ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα εφαρμόσει αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί, ή απλώς θα είναι ένα αντισυστημικό περιτύλιγμα που σχετικά σύντομα θα αφομοιωθεί στο πλαίσιο και στον τρόπο άσκησης εξουσίας. Και αυτό είναι ένα άλλο ερωτηματικό. Γιατί βλέπετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα ενιαίο κράτος. Πείτε μου λοιπόν, κλείνοντας, κύριε Καπόπουλε, ναι, αφού σας ευχαριστήσω, όλα αυτά για την Ελλάδα, τι επί της ουσίας κατά τη γνώμη σας σημαίνουν? Γιατί έχουμε μπροστά μας τη δεύτερη αξιολόγηση, ναι, το ξέρετε. Θα έχουμε περιθώρια πολλά πια, ή θα είναι ότι, κοιτάξτε, εμείς έχουμε τώρα μεγαλύτερα ζόρια, τα λέω απλά λαϊκά. Ναι. Οπότε, να το πω και πιο χοντρά, σκάστε και κολυμπήστε, γιατί αλλιώς, άντε γεια. Νομίζω ότι καμία πλευρά δεν έχει ούτε λόγο, ούτε συμφέρον, ούτε η ελληνική πλευρά, ούτε οι δανειστές, να τραβήξει τα πράγματα όχι σε σύγκρουση, ούτε καν σε αψημαχίες. Νομίζω δηλαδή ότι η κατάσταση αναμονής επιβάλλει μια διαχείριση του status quo με τις μικρότερες δυνατές αβαρίες και για τις δύο πλευρές. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι, και θα το δείτε αυτό πιστεύω και σε σχέση με την Ισπανία, δηλαδή αυτή τη σκληρή πολιτική που ετοίμαζε η Κομισιόν να ζητήσει η αυστηροποίηση της λιτότητας, εάν ο Ραχώη εξακολουθήσει να είναι πρωθυπουργός, δεν θα το πει και με το καλημέρα σας, θα του δώσει ένα περιθώριο. Πάντως βλέπετε ότι μάλλον πιο εύκολα θα σχηματίσει τώρα κυβέρνηση, έστω και αν είναι βέβαιο ότι θα σχηματίσει κυβέρνηση. Βγήκε προηγουμένως ένα ηγετικό στέλεχος του Σοσιαλιστικού Κόμματος και είπε ότι δικαιωματικά πρέπει να σχηματίσει κυβέρνηση. Το ερώτημα είναι, θα είναι κυβέρνηση μειοψηφίας με ανοχή των σοσιαλιστών? Θα συμμετάσχουν οι σοσιαλιστές σε νέο κυβερνητικό συνασπισμό? Εγώ σαν πιο πιθανή λύση νομίζω ότι θα είναι ο σχηματισμός κυβέρνησης μειοψηφίας, όπου οι σοσιαλιστές θα του δώσουν ψήφο ανοχής, δεν θα θελήσουν να μοιραστούν μαζί του τη φθορά της κυβερνητικής εξουσίας, και όταν κρίνουν ότι αυτό τους ωφελεί, θα μπορούν να πάρουν τη δόξα της διαφοροποίησης και της νέας προσφυγής στις κάλπες. Τελευταίο μου ερώτημα, έχετε μια πολύχρονη εμπειρία και θέλω να μου πείτε, έχετε μια εξήγηση πώς εδώ και 3-4 χρόνια οι εταιρείες δημοσκοπήσεων σε όλη την Ευρώπη πέφτουν τόσο βροντερά έξω? Γιατί εισέρχονται αστάθμητοι παράγοντες. Το ότι συνέπεσε το δημοψήφισμα στη Μεγάλη Βρετανία με τις εκλογές στην Ισπανία είναι αστάθμητος παράγον. Δεν είναι βέβαιο. Πάντως η αλήθεια είναι ότι λέγαμε για την Ελλάδα, δεν βλέπω καμία εταιρεία δημοσκοπήσεων να πέσει μέσα, κύριε Καπόπουλε. Μα καμία. Κοιτάξτε, υπάρχουν δεδομένα τα οποία μπορεί να τρελάνουν και τους πιο σοβαρούς δημοσκόπους, και αυτά λέγονται συμμετοχή, αποχή και επηρεασμός από απρόσμενα γεγονότα της τελευταίας στιγμής. Πάμε μερικά χρόνια πίσω, την άνοιξη του 2004, όταν ο Αθνάρ και το Λαϊκό Κόμμα, με το Ραχώ ήδη ορισμένο ως διάδοχος του Αθνάρ, ήταν φαβορή για τις εκλογές, έγινε η τρομοκρατική ενέργεια και στη Μαδρίτη. Τις εκλογές, Τετάρτη, πήγανε να τα ρίξουν στους Βάσκους, αποκαλύφθηκε η σκευωρία και ήρθαν όλα τούμπα και νίκησαν οι σοσιαλιστές. Αυτό κανένας δημοσκόπος. Το αυτογκόλ που βάζει μια ηγεσία ή την αλλαγή του κλίματος που προέρχεται από ένα γεγονός στο εξωτερικό, δεν μπορεί να το προβλέψει κανείς.